Λαμπίδης. Όπως προείπες, ο Λάζαρος Παπαδόπουλος και ο Χαραλαμπίδης είναι στιλοβάτες της φετινής χρονιάς του ΠΑΟΚ. Χαραλαμπίδης, ο οποίος, χωρίς να έχω πρόχειρα στοιχεία, πρέπει να είναι, αν όχι ο μεγαλύτερος, από τους μεγαλύτερους παίχτες στη Λίγκα, αλλά κάνει τρομακτική σεζόν. Γενικότερα βλέπουμε μια χαλαρότητα. Σίγουρα το ότι όταν παίζεις ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον είναι πολύ δύσκολο για τις δύο ομάδες. Παρόλο που είναι επαγγελματικές, να μπορούν να προσαρμοστούν. Διαμαντίδης απέναντι στον καλό του φίλο Λάζαρο Παπαδόπουλο, παλιό του συνοδείπου. Τον νίκησε και η ισοπαλία στους 9 πόντους. Κακή πάση. Έκλεψε η άμυνα του Παναθηναϊκού, Κάρι και Γκίστο. Ο Αμερικανός είναι από τους πιο αλτικούς παίχτες στο πρωτάθλημα. Και πάρα πολύ καλό στο να τελειώνει τις φάσεις. 9-11. Το 0-6 του Παναθηναϊκού αναγκάζει τον Σούλη Μαρκόπουλο να καλέσει σε time out και εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Ραμέλ Κάρι, ο οποίος σουτάρει από τα 4 μέτρα και σκοράρει εναντίον του Απόλλων. Σκουρτσανίτης με τον Καλέ απέναντί του και πάλι φτάνει κοντά, θα τελειώσει αυτή τη φορά. 20-16, πρώτο καλάθι εντός παιδιάς του Σοφοκλής Σκουρτσανίτη. Με τον Δέδα στις τελευταίες επιθέσεις να έχει πάρει διαδοχικά σουτ. Καλή άμυνα τώρα, άριστη άμυνα μάλλον από τον Μπράμο στον πολύ ψηλότερο του Καλέ. Εξαιρετική πάσα το Διαμαντίδη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Μπράμος έχει τεράστια χέρια, το ύψος δεν παίζει ρόλο. Ξεκίνησε τη φάση με το κλέψιμο, την τελείωσε κιόλας από την assist του Διαμαντίδη. Γιώργο Μήνος, ακούμε. Λογή εδώ αργής Περουδράκης λέγοντας δεν έχουμε. Από τους πράσινους και εκειμένα τον Διαμαντίδη, Ματσιούλης πάει για το lay-up και θα τα καταφέρει 26-25 μετά από αρκετή ώρα. Θέση του Νικολόπουλου, μάλλον ο Χάτσερ. Σαρταρής από τα 4 μέτρα. Στο συν 3 ο Παναθηναϊκός. Τον Κάρι με τη βοήθεια του Παπαδόπουλου. Έβγαλε την άμυνα ο Ραμέλ Κάρι και θα πάει σε ένα εύκολο lay-up. Είναι πολύ καλός αμυντικός ο Κάρι. Και οι τοποθετήσεις του και οι μετακινήσεις του συνέβαιναν πάρα πολύ καλός. Και τουλάχιστον στα νούμερα αλλά και στην πρεμιέρα του στην Πάτρα έδειξε και καλός επιθετικός. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ο Κάρι παίρνει γρήγορη επίθεση και δικαιώνεται. Είναι καλός παίκτη, θα βοηθήσει πολύ νομίζω τον Πάνο. Μαργαρίτη, εν τέλει 35-33. Εκεί ο Γκίστη είναι αδύνατο να κοπεί. Χαρά του Διαμαντίδη να παίζει με το Λάσμε και τον Γκίστη, οι οποίοι είναι εξαιρετικά αλτικοί. Και βέβαια η δυνατότητα του Έλληνα γκάρτ στην πάσα είναι μοναδική. Rebound τον Γκίστη και έβγαλε έξω στον Κάρι που δεν βιάστηκε να σουτάρει. Διαμαντίδης ο οποίος πάει για το πρώτο του τρίποντο και τα καταφέρνει. Ρόλο και τον Μπόι, έτσι. Άμα δούμε το Χάιντς με 95 να είναι ο καλύτερος ψηλός στην Ευρώπη. Διαμαντίδης μέχρι μέσα. Τον Μπάουκ. Ερχόμενος από την Α2. Ο Κάρι όμως είναι οπλισμένος. 40-43. Πρώτο τρίποντο. Ο Σοφοκλής Χορτσανίτης. Ωραία παλιά. Ωραία assist μάλλον του Διαμαντίδη για τον Κάρι. Ο οποίος έκανε περίτεχνη προσπάθεια, βγήκε κάτω από το καλάθι για να αποφύγει και το μαρκάρισμα του ΠΑΟΚ. Δεν είχε καθόλου παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε ένα με τον Απόλλωνα μετά την Ευρωλίγα. Τώρα τρίποντο του Μπράμ. Φαίνει τη θέση. Ευστόχησε νωρίτερα. Τώρα ήταν εντελώς άστοχο το μακρινό του σουτ. Διαμαντίδης παίρνει και αυτό σε ένα τρίποντο και ευστοχεί. Φτάνει. Του Ικάρου έχει κρυθεί γιατί απομένουν δευτερόλεπτα. Του Άρη είναι στα 6 λεπτά από το φινάλε. Εν τω μεταξύ με τον Κάρι να φτάνει τους 13, ο Παναθηναϊκός φεύγει στους 5, 48-53 και ο Σούλης Μαρκόπουλος και... Έλεγε ο χρόνος, εντάξει. Κάρι ο οποίος θα πάει για το συν 8 και τα καταφέρνει, είναι πολύ σοβαρός παίχτης και καλός βέβαια στο μακρινό σουτ. Σωστά Γιώργο. Και αυτό σαν το Χαραλαμπίδη, σαν το παλιό καλό κρασί. Ο Δόπουλος πάει να τελειώσει τη φάση, δεν τα κατάφερε, μαζεύει το rebound μακρινό ο Κάρι. Διαμαντίδης στον Νούκιτς, ο οποίος πάει για το lay-up και σκοράρει. Ιδανική εκτέλεση ευνηδιασμού, 50-58. Η διαφορά μεγαλώνει. Πολύ δύσκολο το πιάσιμο και το τελείωμα, αλλά αυτό είναι και η ικανότητα του παίκτη. Γιατί είχε εισηγήσει. Η απάντηση όμως με το πρώτο τρίποντο του Ματσιούλης στο παιχνίδι και σύν 9, 52-61, μεγάλωσε ξανά η διαφορά.
μπλοκάρει για άλλο ένα τρίποντο. 19 η πόντη του. Λίαν καλός και σήμερα από τον Αμερικανό που μόνο για νεοφερμένος δεν κάνει screen. Ούκιτς τελειώνει ο χρόνος σε μια από τις προσπάθειες που συνηθίζει. Αλλά αυτό είναι εξαιρετικός. Ο ιδιαίτερα αθλητικός Αμερικανός έρχεται και καρφώνει. 59-67 ουσιαστικά εδώ Σάρης. 82-99. Δευτερόλεπτα απομένουν και στο Ίκαρος Πανιώνιος. 60-77, άρα δεν αλλάζει κάτι σε ό,τι είπαμε νωρίτερα για τον σχηματισμό των play-offs. Εδώ πάλι φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός με αυτό το σπριντ στα τελευταία λεπτά.